Λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυριανός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το δικό μου τρόπο, με αλήθεια, με ευθύνη, με δουλειά, με αποτέλεσμα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες. Άλλωστε με ξέρετε πλέον καλά και σας ξέρω καλά. Σε αυτή την προσωπική μου διαδρομή, λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα, συνάντησα πολλούς ανθρώπους. Είδα το πενιντάρι, μικρό έμπορο από την Πτολεμαΐδα, ο οποίος δουλεύει όσο ποτέ στη ζωή του, για να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό και να μπορεί να στέλνει στην κόρη του τα αναγκαία για να σπουδάζει. Είδα τον αγρότη της Μακεδονίας, που επιμένει να καλλιεργεί τα χωράφια του, έστω και αν κανένας δεν του δίνει πίστοση. Καμιά φορά είναι γεμάτη από παράνομα ελληνοποιημένα προϊόντα, γιατί αυτή τη γη
δεν θέλει να την εγκαταλείψει. Είδα το φοιτητή που επιμένει να σπουδάζει και να προοδεύει στο Αριστοτέλειο παρά τους κουκουλοφόρους. Ξέρω ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να περνάει η ζωή μπροστά τους και να νιώθουν αμέτωχοι. Ξέρω πως θέλουν να πάρουν και πάλι τα πράγματα στα χέρια τους. Και ξέρω πως οι ίδιοι νιώθουν ότι το μπορούν, ότι γίνεται. Και αυτό το οδηπορικό σας πλάχρα της Ελλάδος, αυτή την πορεία όχι προς το λαό όπως λέγαμε κάποτε, αλλά με το λαό, με έκανε πιο δυνατό, πιο σίγουρο για αυτά τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί στην ομορφιά της Θεσσαλονίκης καθρεφτίζεται η ελληνική ιστορία. Μας θυμίζει ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού μπορούμε να φτάσουμε. Από εδώ ξεκίνησε για να μεγαλώσει την Ελλάδα ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων. Και εδώ εκφώνησε το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην ιστορική του ομιλία που στέλνιωσε τη δημοκρατία μετά τη δικτατορία. Και εδώ μίλησε όχι μία, πολλές φορές ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που οδήγησε την παράταξή μας στο μεγάλο θρίαμβο του 1990. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η Ελλάδα, η Μακεδονία είναι η Ελλάδα. Και γιατί η ιστορία αυτού του όμορφου, αυτού του ευλογημένου τόπου μας θυμίζει ότι το έθνος μας μεγαλουργεί μόνο όταν είναι ενωμένο. Όταν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών με ευθύνη, με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση. Και όταν η ελληνική σημαία κυματίζει πιο ψηλά από τα κομματικά λάβαρα. Και αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από όλους τους Έλληνες. Η χώρα σήμερα ζητά μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό την Κυριακή ψηφίζουμε όλη Νέα Δημοκρατία. Έχω νομίζω ως κριτικός το δικαίωμα να σας προσφωνώ έτσι. Όχι μόνο γιατί η Μακεδονία και η Κρήτη ενώνουν την Ελλάδα ολόκληρη, αλλά γιατί έχουν ενωθεί μεταξύ τους με το αίμα κοινών αγώνων. Με αυτές τις ιστορίες μεγάλωσα κι εγώ. Ο παππούς μου Κυριάκος ίδρυσε σώμα Κρητών Εθελοντών και πολέμησε στην απελευθέρωση της Γιάτιτας. Η αγωνία του πατέρα μου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν πάντα το μέλλον και η ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδος. Από την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία μέχρι την Ακριτική Θράκη. Νιώθω και εγώ Μακεδόνας. Όπως Μακεδόνες νιώθουν όλοι οι Έλληνες μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριο Τσίπρας αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα, ταυτότητα και εθνότητα στους γείτονες, λέγοντας ναι. Η αποδοκιμασία σας να είναι έμπρακτη και να είναι στην κάλπη της Κυριακής. Είπε ναι, εκεί που όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, δύο εκ των οποίων μας τιμούν με την παρουσία του σήμερα, ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Αντώνης ο Θαμαράς, είπανε όχι. Έβαλε το εθνικό συμφέρον στη ζυγαριά των δικών του επιδιώξεων. Πήραμε από την αρχή ως Νέα Δημοκρατία μια ξεκάθαρη θέση. Στάθηκα απέναντι στο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε να διχάσει τους Έλληνες. Διαφώνησα ακόμα και με ισχυρούς Ευρωπαίους οι οποίοι με πίεζαν για τους δικούς τους λόγους. Έγινα δυσάρεστο σε κάποιους γιατί έβαλα πάνω απ' όλα το καλό της χώρας μας.
καταθέσαμε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Ήθελα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, να φανερωθεί ο πραγματικός ρόλος διάφορων ψευτοπατριωτών. Είπα όχι. Αυτό έπρεπε και αυτό έκανα, γιατί αυτό ήταν και είναι το καθήκον μου. Όπως το καθήκον μου είναι τώρα να προστατεύσω τη χώρα μου και ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα από τις αρνητικές συνέπειες μιας πολύ κακής συμφωνίας. Με ρεαλισμό και με τόλμη, με δυναμισμό, αλλά και με υπευθυνότητα. Γι' αυτό και εξήγηλα μια μεγάλη καμπάνια για την προβολή της Μακεδονίας μας, της πραγματικής Μακεδονίας, παντού στον κόσμο. Και θα συνεργαστούμε σε αυτή την προσπάθεια με τον νυν και επόμενο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Απόστολο τον Τιλικώστα. Θα προστατεύσω τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Και αν αυτά δεν γίνουν σεβαστά, να ξεχάσει η Αλβανία την ευρωπαϊκή της πορεία. Και θα επιδιώξω με όλες μου τις δυνάμεις την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων αδερφών μας. Μεθαύριο δεν εκλέγουμε μόνο ευρωβουλευτές, δεν εκλέγουμε μόνο περιφερειάρχες, δεν εκλέγουμε μόνο δημάρχους. Με την ψήφο μας παίρνουμε θέση. Επιλέγουμε την αλήθεια ή το ψέμα. Επιλέγουμε την προκοπή ή την ταπείνωση. Την ενότητα ή το διχασμό. Τη σιγουριά ή την ανασφάλεια. Την εθνική υπερηφάνεια ή την ταπείνωση. Τελικά την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, ψηφίζουμε για το ποια Ελλάδα θέλουμε. Γι' αυτό σε αυτές τις εκλογές δεν έχουν θέση χαλαρές ψήφοι που θα αποδεχθούν άσφαιρες. Ούτε χαμένες ψήφοι σε κόμματα που όλοι το γνωρίζουμε δεν θα έχουν ουσιαστικό ρόλο την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα. Δεν υπάρχουν σίγουρα περιθώρια για ίσες αποστάσεις. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Ή με τη Νέα Δημοκρατία του αύριο ή με το ΣΥΡΙΖΑ του χθες. Ή με την πολιτική αλλαγή ή με την καθήλωση και την οπισθοδρόμηση. Ή με όλους τους Έλληνες ή με εκείνους που πρόδωσαν τα όνειρα όλων των Ελλήνων. Στις 26 ψηφίζουμε, στις 27 σελίδα γυρίζουμε. Και αυτή η καινούρια σελίδα της Ελλάδος πρέπει να τη γράψουμε όλοι μαζί. Πρώτα οι νέοι θα γράψετε αυτή την καινούρια σελίδα. Ναι, οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. Ζητώ τη στήριξή σας για να βαδίσουμε μπροστά. Σας καλώ να προχωρήσουμε ενωμένοι για μια νέα καλύτερη εποχή που θα ενώσει όλους τους Έλληνες. Εμπιστεύομαι τη δημιουργική δύναμη αυτού του λαού. Ελάτε να πιστέψουμε στη δύναμη μας. Thank you.